Σοβαρές φθορές προκλήθηκαν στο οδόστρωμα του Φαναρίου στην Ροδόπη, την πιο τουριστική περιοχή, μετά από εργασίες που ξεκίνησε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κομωτινής. Το θέμα έφτασε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαμαρτυρία πολιτών αλλά και δημοτικών συμβούλων. Για το Φανάρι, θα σας πει και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο οποίος είναι πιο ενήμερος, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι λέτε για το Φανάρι ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, ένα πολύ μεγάλο έργο που αντιλαμβάνεσαι με τις δυσκολίες που έχει, γιατί το μισό φανάρι είναι πάνω σε βράχο, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι έπρεπε να σπάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βράχου για να γίνονται τα δίκτυα, αλλά και από την άλλη μιλάμε για ένα τεράστιο έργο το οποίο παίρνει αργά. Τα έργα αυτά που είναι μεγάλα και έργα υποδομής αργούν. Τώρα, κι εγώ άκουσα ότι έσπασε ένα τη ζάδο το αυτοκίνητό του. Εκεί πάμε αργά, όλοι πάμε. Εγώ κάθε μέρα περνάω. Όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, το έργο είναι πραγματικά μεγάλο και δύσκολο. Και καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν δύο έργα αυτή τη στιγμή παράλληλα. Το ένα έχει να κάνει με το εσωτερικό δίκτυο της αποχέτευσης. Και το δεύτερο έργο, το οποίο πρόσφατα μπήκε η ανάδοχος εταιρεία, έχει να κάνει με την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Άρα, μιλάμε για αυτή τη στιγμή για δύο σκάματα και δύο παράλληλα έργα. Η αλήθεια είναι ότι η μεν πρώτη ανάδοχος εταιρεία, η οποία είχε την ευθύνη της κατασκευής, η οποία είναι και υπεργόλαβος, την ευθύνη της κατασκευής του έργου της αποχέτευσης, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είχε καθυστερήσει τις αποκαταστάσεις. Η δεύτερη εταιρεία, η οποία κάνει την ίδρυυση, κινήθηκε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το απέδειξε και στην Πόρπη, που την έχει κλείσει ήδη και προχώρησε. Και στο Φανάρι με τον ίδιο ρυθμό πηγαίνει. Δηλαδή, μιλάμε ότι μπήκε τον Απρίλιο και μέχρι σήμερα που μιλάμε έχει σχεδόν ολοκληρώσει το δίκτυο ίδρυυσης και ξεκινάμε από καταστάσεις. Προχωρήσαμε σε μια εντολή, η οποία λέγεται ειδική διαταγή, για να μπορέσουμε να τους πιέσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο. Η ειδική διαταγή εδώ και μια εβδομάδα είναι ήδη στα χέρια της εταιρείας, οπότε ξεκίνησε η αποκατάσταση. Προχθές ξεκινήσανε την Πέμπτη και Παρασκευή και σήμερα. Εμείς καθημερινά έχουμε μηχανικό, ο οποίος είναι εκεί πέρα και βλέπει την κατάσταση, την παρακολουθεί. Καθαρίζουν τα σκάματα και φυσικά είναι και ο πρόεδρος του Φαναρίου εδώ για να είναι ενήμερος. Καθαρίζουν αυτή τη στιγμή τα σκάματα και αν όλα πάνε καλά ή αύριο ή μεθαύριο έχουμε τη διαβεβαίωση ότι ξεκινάνε και οι δύο εταιρείες μαζί και κάνουν παράλληλα την ασφαλτόστρωση. Οπότε πιστεύουμε με τα λεγόμενά τους που μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σας λέω, η μία εταιρεία δεν μας έχει αποδείξει, είναι αξιόπιστη και προχωράει γρήγορα, ότι μέχρι την Παρασκευή Σάββατο θα έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση και οι αποκαταστάσεις εντός του οικισμού του Φαναρίου. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κύριε Λαφτσή. Να σας πω ειλικρινά ότι αυτό που είπατε, ότι λυπάμαι που δεν ισχύει, η σεζόν δεν ξεκίνησε στο Φανάρι. Μακάρι βέβαια η σεζόν να έχει ξεκινήσει από τον Μάιο στο Φανάρι και ας είχαμε προβλήματα. Μακάρι η σεζόν να έχει ξεκινήσει και από τον Απρίλιο στο Φανάρι. Όλοι αυτό θα ευχόμαστε.